φορές έχω δει την Ελεονόρα να μιλάει για το θέμα της μητρότητας. Είναι, νομίζω, η μοναδική γυναίκα που λέει την αλήθεια. Όχι, που έχω ταυτιστεί απόλυτα. Δηλαδή, λέω, παιδιά, επιτέλους δεν είναι που λέει την αλήθεια μου. Σου. Θεωρώ ότι διαφέρει καταρχάς αυτό το πένθος που περιγράφει η Ελεονόρα από γυναίκα σε γυναίκα. Γιατί και εγώ, επειδή και εγώ το ένιωσα, αλλά για μένα δεν είχε να κάνει με το ότι το πριν και το μετά. Είχε να κάνει με μια αδιανόητη μαυρίλα, την οποία την ένιωσα. Αλήθεια. Ναι, από την πρώτη μέρα που ήμουν στο μευτήριο. Μαυρίλα. Δηλαδή, τα λέγα, η οποία πότε τελείωσε. Καταρχάς μετά πήγα σε ψυχίατρο. Εννοείται αυτό το πράγμα, το συζητώ. Σε ψυχολόγο, μήπως. Όχι, σε ψυχίατρο. Άμα θες να πάρεις φάρμακα, αγάπη μου, πας σε ψυχίατρο. Okay. Του λες τι νιώθω, ότι κάθε μέρα στις 3,5 ώρα με πιάνει ένα σκοτάδι. Και είπα. Σε βοήθησε όλο αυτό. Ναι, σε βοηθάει. Σε πόσο καιρό τελικά. Κοίταξε, όταν ξεκινάς να παίρνεις χάπια και τέτοια για αυτές τις καταστάσεις, δεν τα παίρνεις για ένα μήνα, τα παίρνεις για πάρα πολύ καιρό. Βέβαια. Εγώ τα σταμάτησα μετά, νομίζω, από 6 μήνες, μετά τα ξαναπήρα, μου λέει πάρ' τα για άλλο 1,5 χρόνο. Και θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, παιδιά, είναι να μιλάς και να το λες και να μην νομίζεις ούτε εμείς που τρελή, και σας το λέω και εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι, για το οτιδήποτε, όχι μόνο για την περίοδο της λοχίας, ούτε εμείς που τρελή, είτε μου σε που καγιμάνα, ούτε εμείς σε που. Ποιο να σου πει. Ξέρεις γιατί θες να γίνεις καλά όμως. Θες να γίνεις καλά για το παιδί, παιδιά. Δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, είναι επίπονο να το βλέπεις. Γιατί θυμάσαι, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι και τον εαυτό μου τότε, που δεν είναι καμία σχέση τα περιστατικά, αλλά βλέπεις την πρώτη αντίδραση του πρώτου δημοσιογράφου που λέει η Ελεονόρα με λέει ότι είχα να κάνω 4 μέρες μπάνιο και της λέει «Α, τόσο καλά». Δεν είπε κάτι που δεν ζουν όλες οι γυναίκες όταν έχουν νεογέννητο. Όλες οι γυναίκες δεν προλαβαίνουν να κάνουν μπάνιο, δεν προλαβαίνουν να φροντίσουν τον εαυτό τους. Μην τις βάζουμε όλες, ξαναλέω. Λένε, ότι προφανώς, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, ναι, πραγματικά είναι καμία διαφορετική, δεν πρέπει να νιώθει άσχημα. Περίπτωση. Εγώ επιμένω, έκανα 4 παιδιά. Δεν. Και δεν λέω ψέματα, έτσι ακριβώς ήταν. Ζορίστηκα στην πορεία όταν τα παιδιά αρχίζουν και ξεπετάγονται και βγαίνουν άλλου είδους θέματα. Δηλαδή, η τσακωμή, το ποιο πολύ με τη μανούλα χαϊδεύεται, όχι εδώ, αυτό. Αυτά ναι. Σε αυτά μπορεί να έχω πιεστεί κατά καιρού, να έχω αισθανθεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Στις γέννες μου, η αγωνία μου ήταν ότι θα προχωρήσει η εγκυμοσύνη και ότι θα φτάσω να πάρω στα χέρια μου ένα μωράκι. Μετά τη γέννα. Όπως, μετά τη γέννα, μετά τη γέννα εγώ δεν είχα τίποτα. Πραγματικά σας το λέω. Τώρα θες γιατί ήμουν πολύ καλά, έτσι, οχυρωμένη. Είχα τη μάνα μου συνέχεια μαζί μου. Ναι, για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Αισθανόμουν πιο ήρεμη. Τα ονειρευόμουν τα μωρά, τα περίμενα. Ίσως γιατί ξεκίνησα και σε μια ηλικία που. Δηλαδή, φαντάζομαι δεν ήμουν πολύ μεγάλη. 31, στα 31 έκανα τον άγγελο. Δεν ξέρω, μπορεί όλα να έχουν σχέση. Αλλά αυτό εγώ δεν το ένιωσα. Αλήθεια σας λέω. Οι αγωνίες μου ήταν μέχρι να το δω το μωρό. Υπάρχουν πράγματα που εξηγούνται. Δηλαδή, λέμε ότι, για παράδειγμα, η Ελεονόρα είχε μια. Ξέρω, ίσως να έχει να κάνει και. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι και επειδή γεννώντας ήξερα ότι στις 40 μέρες θα πρέπει να επιστρέψω στη δουλειά μου και η δουλειά μου ήταν πάντα ευχαρίστηση. Ο κόσμος που ήταν μαζί μου, οι συνεργάτες μου, πάντα βοηθητικοί, δηλαδή σε όλα είχα βοήθεια. Οπότε όλο με έκανε να παίρνω όλη την καλή πλευρά, ρε παιδί μου, ναι, της ιστορίας. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Πιστεύω ότι όλα αυτά με έχουν βοηθήσει. Και αυτό γενναίο είναι να το λέει μια γυναίκα. Να λέει ότι εγώ ευτυχώς που είχα ανθρώπους δίπλα μου και καταστάσεις οι οποίες με βοήθησαν να μην βρεθώ σε αυτό το σκοτεινό σημείο. Που της είπε η Νάνση, της λέει αλήθεια, πέρασες μαυρίλα. Ναι, αλήθεια, πέρασε μαυρίλα. Και είναι ωραίο που βγαίνει και το λέει, γιατί κι άλλοι μπορεί να πέρασε μαυρίλα, κάποιοι άλλοι όχι. Τέλος πάντων.